Πάμε όμως τώρα να δούμε. Ήξερες κάτι εσύ. Που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό ακριβώς. Μας έκανε εντύπωση πραγματικά. Μας έκανε εντύπωση. Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν και Νίκος Παπανδρέου έφτιαξαν μπάντα και λένε τα Κάλαντα. Είδες, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Τα ταλέντα τα κρυφά. Νομίζω αξίζει να το δούμε. Νομίζω ότι να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Από τα έντρανα της Βουλής στην πίστα. Άγιος Βασίλης έρχεται και να ξημερώνει. Ανδρέας Λοβέρδος και Νίκος Παπανδρέου έπιασαν τα μουσικά όργανα. Το χρόνο φανερώνει. Μαζί με την μπάντα τους, τη δεύτερη ευκαιρία, μας είπαν τα Κάλαντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνηθίζουν να μαζεύονται σε στούντιο κάθε εβδομάδα, να τραγουδούν, να χορεύουν και να περνούν καλά. Στην μπάντα συμμετέχουν κατά καιρούς φίλοι και συνεργάτες όπως ο Γιώργος Κουβαράς και η Μαρία Μιλίνη. Τα χρέη τραγουδιστών έχουν αναλάβει ο δικηγόρος Άγγελος Καραχάλιος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Λοβέρδου. Φυσικά υπάρχει και γυναικεία φωνή, αυτή της δικηγόρου Πινελόπης Κλάρα. Στο μπουζούκι είναι ο γιατρός ακτινολόγος Χρήστος Παπαθανασόπουλος και στα πλήκτρα η Τατιάνα Δουβαρά. Και πάλι ξανά κοίταξα και είδα δυο στεφάνια και με το καλή νύχτισμα καλά σας θεοφάνια. Εντυπωσιακό όμως, έτσι, και έδειχναν και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Λοβέρδος να το απολαμβάνουν πραγματικά. Πραγματικά. Και μάλιστα ο κύριος Λοβέρδος λέει ότι τους τελευταίους 6 μήνες έχει ξεκινήσει μαθήματα drums, αλλά θα τα συνεχίσει, έχει προωθεί εντελώς. Θα τα συνεχίσει βεβαίως και να πούμε ότι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεύτερη ευκαιρία λέγεται, ναι, η μπάντα. Ναι, πάντα δεύτερη ευκαιρία και οι υπόλοιποι, τους οποίους εγώ δεν τους ήξερα βεβαίως ποιοι συμμετέχουν. Κανείς δεν έχει σχέση με τη μουσική. Μπράβο τους λοιπόν. Μπράβο, μπράβο. Στον ελεύθερο τους χρόνο, μια χαρά όλα.